Κύριε, δεχείμενος και το στόμα ρεγγυρή πρέπει σου. Υπεραγία Θεοτόκια και πρέσβευε υπερμό. Μορφήν αναλυώτος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεός ον κατ' ουσίαν πολυέσπλαχνο Κύριε. Αδερφοί μου, αυτήν την ώρα που εμείς ηξιώθημε να βρισκόμεθα μετά των αγγέλων και να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό μας, ο πλανήτης της γης ολόκληρος έχει συγκλονιστεί και ήρθησαν οι άνθρωποι να διαρωτώνται τι θα γίνει αύριο. Μέσα σε αυτήν την αγωνία την οποία περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψή του, μέσα σε αυτήν την αγωνία ευρίσκεται η ανθρωπότης ολόκληρος, διότι τα γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα καθαρά στην ημέρα είναι κατά την ομολογία αυτών οι οποίοι σχολιάζουν και θέλουν να ερμηνεύουν τα σημεία των καιρών με την επιστήμη την οποία εσπούδασα. Μέσα σε αυτήν όλη την αγωνία του κόσμου, εκείνον το οποίο επικρατεί είναι ένα και μόνο, ότι ο Πανάγαθος Θεός προειδοποιεί με τη χάρη Του και λέγει εις εμάς τους αμαρτωλούς, «Διατί κοιμάστε τον ύπνο της αδιαφορίας?» Δεν ξέρετε ότι εγώ σας εξίωσα και πάλι να εορτάσετε τη γέννησή μου. Μας εξίωσε ο Θεός. Εφθάσαμε στη γέννησή Του. Αυτό ένα γεγονός το οποίο εορτάζουμε κάθε χρόνο, εις όσα χρόνια έχουμε ζήσει επάνω στην γη. Ηξιώθημεν άραγες κανείς από εμάς να λάβει μέσα στην ψυχή του τη γέννηση του Χριστού. Ο άνθρωπος όσην ώρα βρίσκεται σε γεγονός, τόση ώρα αν μπορέσει, αν δυνηθεί, αν τον αφήσει ο διάβολος, θα ζήσει το γεγονός εκείνο. Αν δεν τον αφήσει όμως, θα παρέλθει το γεγονός το μέγα απαρατήρητο. Γέννησης του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας Θεός έγινε άνθρωπος και αν δεν ελάβανε μορφήν ανθρωπίνη, δεν είναι δύνατο ουδείς να αντικρίσει τον Θεό και να ζήσει. Δι' αυτό εκένωσε εαυτόν, λέγει. Άδειασε δηλαδή τον εαυτόν του και έλαβε την ανθρωπίνη σάρκα για να δυνηθούμε εμείς οι άνθρωποι να αγγίζουμε επάνω του. Ενθυμηθείτε εκείνη την αιμορροούσα, λέγει «Καν του ηματίου αυτού άψουμε, λέγει σωθήσουμε». Και ήγκησε επάνω στο ένδυμα πίου του Θεού και αμέσως λέγει «Παραχρήμα εθεραπεύθη».
Όσο δηλαδή ανοίξει τα μάτια του άνθρωπος και να τα κλείσει, εκείνη η γυναίκα από την πίστη της θεραπεύτη, διότι ο Θεός αισθάνθηκε από την δική του παρουσία να φεύγει δύναμη, λέγει. Την οποία δύναμη έλαβε εκείνη η γυναίκα η οποία επίστευε. Εγεννήθη ο Χριστός μας λοιπόν και εμείς αδιανή όπως πάντοτε, παρήρθε το γεγονός αυτό το μεγάλο, εγεμίσαμε τους εξώστας και τα παράθυρα και τις θύρες μας με φώτα, εγεμίσαμε τους δρόμους, υψώσαμε φώτα εις μεγάλα ύψη, σε δέντρα, σε πύργους, σε ουρανοξύστας, εγέμισε η ανθρωπότητα με φώτα και όμως ουδή σύγκυσε το φως. Η ανθρωπότης πάντοτε μέσα στην αμαρτία χαροπαλεύει, αγγίζει τον θάνατο και δεν θέλει να επιστρέψει. Έπεσεν στην απομάκρυνση, απεμακρύνθη από τον Θεό. Όλα τα θέλει, μόνον τον Θεό δεν θέλει. Όλα τα αναφέρει στο στόμα του, μόνον τον Θεό δεν αναφέρει. Και ασύτω αυτό δικαίωμά του να μην τον αναφέρει, αλλά διατί τον βλασφημεί τον Θεό. Εφόσον δεν τον αναγνωρίζει, διατί τον βλασφημούν, ημέρας τα και νυχτός. Και πει, ας αφήσουμε τα έθνη και ας έρθουμε στον εαυτό μας. Πόσα άτομα δεν βλασφημούν τον Θεό στην Ελλάδα. Πρέπει να ψάξουμε όπως τον Διογέννη, για να έβρουμε ανθρώπους οι οποίοι θα επικαλούνται τον Θεό και δεν θα τον βλασφημούν. Από τα μικρά παιδεία μέχρι τις γυναίκες, μέχρι τους άνδρες, μέχρι τους γέρους, μέχρι τους νέους, μέχρι τους μορφωμένους, μέχρι τους αμορφώτους, μέχρι τις γυναίκες, βλασφημούν τον Θεό. Ποιο Θεό? Αυτόν που έλαβε μορφήν ανθρωπίνη για να μας σώσει. Τι άλλο να κάνει ο Θεός, αδερφοί μου? Εκείνος έκανε το χρέος του. Είπαν ότι το πλάσμα μου το οποίο δημιούργησα θέλω να το σώσω. Δεν θα το αφήσω να πολεστεί. Και για να το σώσω πρέπει να κατέβω από τους ουρανούς, να έρθω να αγγίσω επάνω του και να αγγίσει και εκείνος επάνω μου, ίσως και σωθεί. Πλην όμως, αδερφοί μου, βλέπαμε τον άνθρωπο να είναι αναίσθητος, να βλέπει τόσα και τόσα μπροστά του και όμως να μην αγωνιά. Ξέρετε αυτήν τη στιγμή που εμείς αξιώσαμε να βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, πόσες χώρες θα δώσουν την τιμή των για να γευθούν τάχατες τη χαρά του κόσμου τούτου. Ξέρετε πως οι νέοι θα κολυμπήσουν μέσα στην αμαρτία της σαρκός για να χαρούν τάχατες την ημέρα αυτήν του νέου έτους. Ανήτο και βλέπαμε, αδερφοί μου, τι γίνεται αυτήν τη στιγμή πέριξ από εμάς, θα εθρηνούσαμε ημέρα στα και νυχτός. Άλλοι μεθυσμένοι στους δρόμους, άλλοι βουτυγμένοι μέσα στον βόρβορο της αμαρτίας, άλλοι μέσα στα χαρτοπαίγνια, άλλοι μέσα στην ασωτεία. Δεν υπάρχει δι' αυτούς ο Θεός, δεν εγεννήθη δι' αυτούς, εγεννήθη αλλά εστράβωσαν το τιμόνι.
δεν θέλησαν να ακολουθήσουν εκείνον ο οποίος γεννήθη και ταπεινώθη για μας. Και ήρθε ο Θεός και συνεκλώνησε τον άνθρωπο, αλλά εμείς σήμερα τη αυτήν ημέρα, από η ώρα 8 έως η ώρα 9 το βράδυ, κακούργα και δολοφόνα χέρια εφώνευσαν τον πρώτον άνθρωπο του νέου έτους, νέο παιδί, το οποίο δεν είχε τίποτε άλλο να κάνει, μόνο να βρίσκεται ο φρουρός σε μίαν πρεσβεία και του εφόρτωσαν 15 σφαίρες και το άφησαν αποθαμένο στο άνθρωπο της ηλικίας του. Αδερφοί μου, αυτός είναι ο κόσμος, ο μακράν του Θεού ευρισκόμενος κόσμος. Αλλά τι να πούμε, τι να προσθέσουμε. Να προσθέσουμε τον κλονισμό της οικογενείας σήμερα που κλονίζεται να εμφανιστεί. Να μνημονεύσουμε τους νέους οι οποίοι είναι η αυριανή Ελλάδα. Να μνημονεύσουμε τις χώρες οι οποίες παρεσύρθησαν και βρίσκονται παίγνιο του διαβόλου μέσα στους δρόμους, γυμνές, και διέρχονται τα σωδούς της πόλεως. Εγύμνωσε να φτάσει ο διάβολος, όπως εγύμνωσε εκείνον των δαιμόνων των Γεργασινών. Η Μάτιον λέγει ούκεν εδιδίσκετο. Εκείνος ο δαιμονισμένος στην πόλη των Γεργασινών που έμενε μέσα εις το νεκροταφείο, το πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο είχε είναι αυτό το οποίο έχουν οι σημερινές γυναίκες. Ή το γυμνός λέγει, τον εξεγύμνωσε ο διάβολος, τον ενέπαιζε ο διάβολος. Σήμερα όταν η κόρη αντί να φορέσει φορέματα τα βγάζει και περπατεί στους δρόμους, τι είναι? Δικό της είναι. Την εκυρίευσε ο δαίμονας και της έκανε το πρώτον εκείνον το οποίο έκανε στον δαιμονισμένο τον Γεργασινό. Της έβγαλε τα φορέματα, το ένδυμα που καλύπτει αυτό το σαρκείο, για να μην εμπέζεται στον δρόμο, να μην κατασκανδαλίζει τους πάντας. Το δεύτερον τι είχε ο δαιμονισμένος εκείνος στο Γεργασινό? Εν οικία ου και εμένε, λέει. Αντί να μείνει στο σπίτι του να κοιμηθεί, δεν τον άφηνε ο διάβολος. Μήπως αφήνει σήμερα την νεολαία της Ελλάδος? Αλλά τι να πούμε για την νεολαία, για τους σοβαρούς ανθρώπους, τους παντρεμένους ανθρώπους. Αυτοί οι οποίοι έκαναν οικογένεια για να την οδηγήσουν στον Θεό. Μήπως τους αφήγει ο διάβολος να μένουν στο σπίτι τους, ξενυχτούν στους δρόμους για να πέσουν στην αμαρτία? Ω Θεέ μου, γλυκύτατε μου Ιησού μου, πότε άραγες ο άνθρωπος θα ανοίξει τα μάτια της ψυχής και τα ότα της ψυχής για να ακούσει το Λόγο του Θεού, να επιστρέψει και να σωθεί? Θα αλλάξει άραγε σε αυτό το φόρεμα το οποίο φορεί και να πει ότι τούτο είναι του παλαιού ανθρώπου, ας το πετάξω για να εισέλθω σε ένα νέο κόσμο, ένα νέο έτος. Αύριο εισερχόμεθα εις νέο έτος, ήδη από αυτή τη στιγμή. Νέο έτος. Και ο δαιμονισμένος των Γεργασινών εν οικία ουκ έμενε, και πού έμενε? Μέσα στα μνήματα. Εκεί ήταν η κατοικία του. Τα μνήματα. Εκείνο που είπε ο Κύριός μας όταν είδε τους υποκριτάς Φαρισαίους, τους γραμματείς των Εβραίων. Εκεί είχαν
ένα πόθο. Ποιον πόθο νομίζετε? Να βάφουν τα μνήματα των νεκρών με ασβέστη, για να φαίνονται ολόλευκα τα μνήματα. Και τους είπε ο Θεός: «Βουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ», οι ομοιάζοντες λέγει, με μνήματα τα οποία έξωθεν είναι ωραία, έσωθεν δε γέμουση, οστέα και πάσης ακαθαρσίας σκουλίκια, βρωμιά, ακαθαρσία. Αυτό είναι που παθαίνει ο σημερινός άνθρωπος. Έξωθεν γαλοπίζεται, δίνεται ωραία ενδύματα, χτενίζεται, ώρες ολόκληρες ποτήρια, διαναφανούν ωραίοι έξωθεν. Έσωθεν όμως, τι υπάρχει? Βλασφημία, αστρολογία, φθόνος, το δηλητήριο του φθόνου, αχ αυτός ο φθόνος. Και περισσότερον πάντων, όταν δεν έπαψα ποτέ να σας συμβουλεύω και να σας λέγω, μην ασχολείστε με το διπλανό σας τι κάνει. Και εσείς αντί να το ακούσετε αυτό, περισσότερο γίνεστε καταλάλη, συκοφάντες, διασύρετε τους πάντες και τα πάντα. Είναι φοβερό όταν βρέθηκα με ένα παιδί το οποίο ο Άγιος Γεώργιος το εθεράπευσε και λέγω: «Δεν σε ξαναείδα παιδί μου στον Άγιο Γεώργιο. Ούτε να ξαναπατήσω δεν θέλω», λέγει, «διότι εκείνος ο κόσμος που έχεις εκεί, πατέρ Σάβα, είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να κουτσομπολεύει ο ένας τον άλλον. Πόσο θα φωνάξω πια, ίσως σταματήσει αυτό το κακό, επιτέλους στον Άγιο Γιώργο. Γιατί ενδιαφέρεσαι για τον άλλο, πρε παιδί μου, τι σου φταίει ο άλλος που είναι δίπλα σου? Δεν βλέπεις τον εαυτό σου? Γεννήθη ο Χριστός ακόμη μια φορά και σε βρήκε, άρα και θα ξαναγεννηθείς κι εσύ. Θα αναγεννηθείς, για να πούμε επί το ακριβέστερο. Μανία σας είναι να ενδιαφέρεστε τι κάνει ο άλλος, λέγει, δεν μου τα είπε εμένα. Γιατί δεν μου τα είπε εμένα, λέγει. Τα κρατά κρυφά, λέγει. Φωνάζω εγώ εδώ, λέγω αυτά τα λόγια, συμβουλεύω και όσο να βγει την πόρτα, μα έστειλε την κόρη σου στο μοναστήρι. Και τι σε ενδιαφέρει, κυρία μου, αν έστειλε το παιδί της ή άλλη στο μοναστήρι ή αν δεν το έστειλε? Τι σε ενδιαφέρει? Ποιον είναι το ενδιαφέρον σου? Ο φιλόσοφος Σωκράτης, ξέρετε τι έλεγε? «Θα μου δώσετε το φαρμάκι», λέγει, «το δηλητήριο να το πιω, αλλά ίσως στείλει», λέγει, «ο Θεός έναν άλλον με ένα κεντρί να σας κεντίζει», λέγει, «να σας κεντρίζει, να σας τρυπά», λέγει, «ίσως ξυπνήσετε», λέγει. Αυτό έλεγε ο φιλόσοφος Σωκράτης. Και ο φιλόσοφος Διογένης τι έκανε? Ιούλιον μήνα που καίει η Αθήνα, κρατούσε ένα φανάρι και γύριζε το δρόμο. Τον είδαν εκείνοι οι οποίοι έβλεπαν εκείνους τους σοφούς άντρες. Τι ζητάς, του λένε? Άνθρωπο, λέει. Μα τόσος κόσμος περπατεί κοντά σου, δεν είναι άνθρωποι αυτοί? Όχι, λέγει, εγώ άνθρωπο ζητώ. Ζητώ άνθρωπο. Αδερφοί μου, μας αξίωσε ο Θεός μας να εισέρθουμε εις νέον έτους. Ξέρετε τι έπρεπε να κάνει ο κόσμος αυτή τη στιγμή? Όχι να γλεντά και να χορεύει μες στα καταγόγια. Έπρεπε να καθίσει και να κάνει έναν απολογισμό της ζωής του.
και να πει ως τώρα τι έκανα στη ζωή μου. Ελέησα, αγάπησα, επαρηγόρησα, επροσευχήθηκα δια κανέναν άνθρωπο, για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, να τα σώσει ο Θεός. Ενίστεψα ποτέ, εξομολογήθηκα ποτέ, μετενόησα ποτέ. Όχι να λέμε να πάω να εξομολογηθώ. Εξομολογούνται όλος ο κόσμος. Ποιος εξομολογείται ειλικρινά, διότι εκείνος ο οποίος εξομολογείται ειλικρινά δεν ξανακάνει την αμαρτία. Αυτή η λέξη ειλικρινά την έχουμε σημειώσει μέσα στην ψυχή μας. Αλλάξαμε τον εαυτό μας. Αδερφοί μου, θα σταματήσω με ένα παράδειγμα. Ο Πανάγνωθος Θεός στα δημιουργήματα του τα οποία δημιούργησε δημιούργησε και ένα όφι, φίδι, φαρμακερό. Αυτό το φίδι έχει ένα μοναδικό σημείο το οποίο ήθε να το είχαμε κι εμείς οι άνθρωποι. Από καιρού εις καιρό μεγαλώνει αυτό το φίδι. Όταν έρχεται η στιγμή κατά την οποία θα μεγαλώσει, να αναπτυχθεί δηλαδή το σώμα του αυτό το οποίο σέρνει πάνω στη γη, εισέρχεται από ένα μέρος πολύ στενό και βγάζει εκείνο το δέρμα του την ώρα που περνάει, το αφήνει εκεί και ενδύνεται άλλο. Το νέο. Άρα και θα ομοιάσουμε κι εμείς με αυτό το φίδι, να βγάλουμε τούτο το παλαιό ένδυμα το οποίο φορούμε, τον παλαιό άνθρωπο, τον παλιάνθρωπο. Άρα θα τον βγάλουμε και να ενδυθούμε τον νέο, λέγει όσοις Χριστόν βαπτίστετε, Χριστόν ενεδύσαστε. Όσοι έχετε βαπτιστεί, λέγει, στο όνομα του Χριστού, πρέπει, λέγει, να ενδυθείτε τον Χριστόν. Άραγες θα το καταλάβουμε τι θέλει να πει εδώ ο Κύριος μας, η Εκκλησία μας κάθε μέρα, η οποία λέγει ο Λόγος του Θεού. Να κόψεις τα ελαττώματά σου, αυτό σημαίνει. Και ό,τι αγαπάς, να το στερηθείς. Πόσους καφέδες πίνεις? Απαντά, 15 καφέδες την ημέρα. Δεν θα πιείς. Δεν θα πιείς καθόλου. Γιατί οδηγείσαι προς τον θάνατο. Και εσύ ο άλλος, ο οποίος ακριβώς αυτή τη στιγμή έχεις εκείνο στο στόμα σου, εκείνον το διαβολόχορτο που λέγεται τσιγάρο, πρέπει να το διώξεις. Δεν μπορώ, λέει. Δεν θέλεις. Διώξε το, διότι έτσι θα πάει στον Χριστό με εκείνο το τσιγάρο στο στόμα και θα σου πει τι είναι αυτό που, που έχεις στο στόμα σου. Ποιος σου το έδωσε, εγώ? Σου το έδωσε ο άγγελος μου, τον οποίο είχα κοντά σου και σε φύλατε. Εκείνος έκλαιγε όταν σε έβλεπε να το βάζεις στο στόμα σου, έκλαιγε εκείνος. Ελυπάτο. Το χαρτοπέδιο σου αρέσει? Να μην το ξαναβάλεις στο στόμα, στο χέρι, ούτε στο σπίτι σου να το δουν τα παιδιά σου. Εκείνο το ποτό σου αρέσει και πίνεις? Δεν πίνεις λίγο για την υγεία σου, πίνεις πολλά ποτήρια. Η Αγία Γραφή λέγει ο λίγον ίνων να πιείς, λέγει, που είναι καλός για το στομάχι σου και για την αρρώστια σου. Εσύ πίνεις ένα ποτήρι, δεύτερο, τρίτο, τετάρτο, το πρώτο είναι χαρά, το δεύτερο είναι τρέλα και το τρίτο είναι να πιάσεις τα όρυπτα. Δι' αυτό, αδερφοί μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας καινούργιος χρόνος σημαίνει μια καινούργια ζωή. Τα λέγω αυτά τα λόγια αυτή τη στιγμή, ξέρω ότι ο διάβολος εισέρχεται και κάνει άλλους και κοιμούνται αυτή τη στιγμή, άλλους
το μυαλό τους αλλού, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτή τη στιγμή σας λέγω προσέχετε το Λόγο του Θεού, διότι δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, είναι δώρον ιδιαίτερο σήμερα. Μπορούσε αυτή τη στιγμή να είμαι κοντά σε εκείνο το γυαλί, να βλέπαμε τα έσχη της κοινωνίας, αυτά τα οποία υπάρχουν, να συγχαινόμεθα τον εαυτό μας που τα βλέπαμε, και όμως ο Θεός μας αξίωσε να βρισκόμεθα σε αυτό τον ιερό χώρο και να παίρνουμε αυτή τη χαρά. Κύριε, αξίωσε μας σήμερα που εισέρχεται ο νέος χρόνος. Δώσε μας να βγάλουμε κι εμείς από πάνω μας των παλαιών άνθρωπων και να ενδυθούμε των νέων, των ειδικών σου κόσμων, την ειδική σου χάρη, την ειδική σου ευλογία, Κύριε, και αξίωσε μας να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο όπως εσύ θέλεις και στην επουράνιο σου βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.